Στην κατάψυξη μέχρι νεοτέρας βάζει ο κορυφαίος όμιλος ταξιδίων TUI τις κρατήσεις και τις προκαταβολές σε Έλληνες αλλά και Ισπανούς ξενοδόχους, καθώς με βάση τις προσωπικές επιστολές που απέστειλε, προχωρά σε αναστολή όλων των πληρωμών που προβλέπονται στα συμβόλαια, early bookings, προκαταβολές και άλλα, ενώ μετατρέπει επίσης και τα guarantee συμβόλαια σε allotment. Και όλα αυτά στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί στον κλάδο η πανδημία από τον κορονοϊό. Το νησί μας έχει περίπου ένα 35-40% είναι TUI. 35-40%. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά, κύριε Χαλκιαδάκη, ποια είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται? Πρακτικά θα είναι ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι ήταν να διαβαθούν τα early booking και με τα early booking οι ξενοδόχοι θα πλήρωναν τις επιταγές τους, θα πλήρωναν το προσωπικό τους, θα είχαν το ξεκίνημά τους, γιατί να φανταστείτε το early booking το χρησιμοποιεί ο ξενοδόχος πάντα έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του για το άνοιγμα των ξενοδοχείων και για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του από τις ανακοινήσεις του χειμώνα. Κίνηση του εν λόγω ταξιδιωτικού κολοσσού, αν και χαρακτηρίζεται ως αναμενόμενη από τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Κρήτης, εν τούτης, όπως λένε, θα έχει δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες, αφού το πλήγμα θα είναι κέριο. Το παράδειγμα της TUI σας είπα ότι ήρθε μετά από αρκετό καιρό που άλλοι tour operator το έχουν ήδη εφαρμόσει και μας έχουν ζητήσει την κατανόησή μας. Πρέπει κι εμείς να το σκεφτούμε, να το σταθμίσουμε και να βάλουμε πλάτη στα δύσκολα. Ο προγραμματισμός των ξενοδόχων του νησιού για τη φετινή τουριστική περίοδο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς αν και δεν χαρακτηρίζουν χαμένη τη σεζόν, προβλέπουν όμως ότι θα ξεκινήσει με καθυστέρηση, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ακυρωθεί στην Κρήτη όλες οι πτήσεις του Μαρτίου. Δείχνει μια πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Δεν μιλάμε πλέον, οι φόβοι μας δεν είναι μόνο για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Δυστυχώς, εάν η επιδημία εξαπλωθεί και το πικ της, το αποκορύφωμά της είναι σε εμάς τον Απρίλιο που αρχίζει καλοκαίρι και σε άλλες χώρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όπως βγαίνουν σήμερα και λένε ότι θα είναι τον Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού που βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση καλούνται τώρα να διαχειριστούν και τη σωρία προβλημάτων που θα ανακύψουν με τις πληρωμές του προσωπικού και των προμηθευτών τους. Παγώνουν τα πάντα. Ο τουρισμός σε λίγο θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε δυστυχώς θα μπορούν να γίνουν και πληρωμές από εδώ και πέρα. Θα έχουμε θέματα με το προσωπικό μας, θα έχουμε θέματα με τις πληρωμές μας, θα έχουμε θέματα με τα πάντα. Το επόμενο διάστημα όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό θα καθίσουν σε στρογγυλό τραπέζι με στόχο συντεταγμένα να ζητήσουν την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο τουρισμός. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο που να δουλεύει με 3 και 4 και 5 και 10% και 20% πληρότητα και να μην μπαίνει μέσα πάρα πολύ. Είμαστε σε ανοιχτή συνομιλία με την Box, το ΣΕΡΙ και το ΞΕΕ, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι αυτή τη στιγμή και να μπορούμε να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Το θετικό πάντως είναι ότι με βάση τους επιτελείς της TUI δεν ακυρώνονται προς το παρόν οι πτήσεις.